Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, βράχνη, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέτες κύλος των ημίν, καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Θα καθίσουμε. Ωπα. Η Εκκλησία μας θέλει να μας βάλει στο δρόμο του Θεού και έχει θεσπίσει από αιώνες αυτή η περίοδος που άρχισε από χτες Κυριακή να ονομάζεται Τριώδιο. Είναι η κατεξοχήν, η ξεχωριστή δηλαδή, το πω έτσι, περίοδος, εκκλησιαστική πνευματική περίοδος που ο άνθρωπος πρέπει να επιδίδεται σε πνευματικά αγωνίσματα. Γι' αυτό η περίοδος αρχίζει το στάδιο των αρετών, η νέοκτε. Άνοιξε λέει το στάδιο. Μέσα στην περίοδο αυτή η Εκκλησία έχει επιλέξει για να μας φέρει πολύ κοντά στο Θεό περικοπές από τα Ευαγγέλια που είναι ανεπανάληπτες. Θυμάμαι τον καθηγητή μου, Θεός Κορέστον εκεί που είναι, μου είχε αφήσει να πει την εικόνα, ήταν πάρα πολύ καλός, τον κύριο Λέγορα, που έλεγε και μόνον η περικοπή που θα αναγνωστεί την Κυριακή του ασώτου φτάνει για να σωθεί ο άνθρωπος. Είναι μεγάλη περίπτωση η παραβολή του ασώτου ή του ασώτου Υιού, του μετανοημένου ασώτου Υιού, του σεσασμένου, εκείνου που σώθηκε, εκείνου που χάθηκε. Και αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι το θέμα, α, το είχα ακούσει στο δημοτικό σχολείο, το Ευαγγέλιο αυτό, στο γυμνάσιο, το ακούει κάθε μέρα στην Εκκλησία, το ξέρω. Τέτοιο πράγμα πουθενά δεν γράφεται στα βιβλία της Εκκλησίας ότι τα ξέρουμε. Είναι τεράστια η διαφορά, πολύ τεράστια η διαφορά του ξέρω από το ζω. Το ξέρω ξέρει αυτό ξεράδια, το ζω σημαίνει θυσία. Το δεύτερο έχει τη σημασία του. Γι' αυτό και η Εκκλησία, λέει ο Χρυσόστομος, εγώ θα σας τα λέω κάθε φορά, γιατί δεν γίνεται δευτερεύοντα θέματα. Είναι ουσιώδη θέματα τα ίδια και τα ίδια. Μέχρι να το καταλάβετε, λέει. Το λέει ο Χρυσόστομος. Και εμείς λοιπόν, ακολουθώντας την Εκκλησία μας, όπως και ο Χρυσόστομος, αναγνώσκουμε την παραβολή του ασώτου. Της οποίας λίγα σχόλια, όχι δικά μου, αντίο εγώ, δεν έχω το πνεύμα των Αγίων, θα αναγνώσουμε από Άγιο σχόλια πάνω στην παραβολή του ασώτου. Αλλά προηγουμένως να τη δούμε όμως και να την παρακολουθήσουμε με τα αυτιά ορθάνικτα. Είπε δε ο Κύριος, άνθρωπος της είχε δύο υιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσ' μη το επιβάλλον μέρος της ουσίας». Και διήλεν αυτή των βίων, «Πατέρα μου», είπε ο νεότερος από τα δύο αδέλφια, «δώσε μου αυτή την περιουσία που μου είχε». Δύο είχε και ζήτησε ο ένας την περιουσία. Ο νεότερος. Ο νεότερος είπε. Το τονίζω και το πράγμα. Στον πατέρα του. Δώσ' μη το επιβάλλον μέρος της ουσίας.
Και ο πατέρας, φιλοστόργος κάνοντας, διήλεν αυτής τον βίο. Μοίρασε την περιουσία στα δύο παιδιά. Να μας καθαρίσει το μυαλό, το κόψι μας. Είναι καθαρτήριο πυρ του Ιερών Ευαγγέλιων. Δεν είναι, άντε το ξέρω. Διάβαζε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα Ευαγγέλιο, γράφες, θα καθαριστείς, θες δεν θες. Καθαρίζεσαι. Παίρνει άλλες βόλτες στο μυαλό μετά. Εντελώς διαφορετικές. Με τού πολλάς ημέρας, συναγαγών άπαντα ο νεότερος Υιός, απεδίμησε εις χώρα μακράν. Μετά από όχι πολλές ημέρες. Μάζεψε αυτά που του έδωσε ο πατέρας του και έφυγε σε χώρα μακρινή. Απεδίμησε. Έφυγε από την πατρίδα του, από το δήμο του. Πήγε σε άλλο δήμο. Ο ένας δήμος είναι εκεί πάνω, του ουρανού, άλλος δήμος είναι εδώ. Εδώ απεδίμησε. Δεν ήθελε να πάει ψηλά, ήθελε να πάει κάπου παραπέρα. Απεδίμησε εις χώρα μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την ουσία αυτού, ζών ασώτος. Ζών ασώτος. Δύο λέξεις. Εκεί που πήγε, είπε, η περιουσία που μου έδωσε ο μπαμπάς, θα τη φάω μέχρι τελευταία δραχμή. Θα λέγω λεπτό. Δεν θα αφήσω τίποτα. Δαπανίσαντος δε αυτού άπαντα, εγένετο λοιμός ισχυρός εις τη χώρα εκείνη. Αφού τα ξόδευσε όλα, δαπανίσαντος άπαντα, εγένετο λοιμός ισχυρός. Έπεσε πείνα. Στη χώρα εκείνη έπεσε πείνα. Το δέσουμε λοιμός με γιώτα, σημαίνει πείνα που τρως και τα κόκαλά σου, άμα δεν έχεις να φας. Τα κρέατά σου τρως. Λοιμός. Ισχυρός, βάζει τη λέξη ισχυρός μέσα. Δεν θα είναι μόνο λοιμός, αλλά και ισχυρός στο Ευαγγέλιο. Κατά τη χώρα εκείνη. Και αυτός ήξε το, υστερίστε. Και αυτός άρχισε να γεύεται τις υστερήσεις. Να μην έχει να φάει τίποτα. Και πορευθείς εκολύθη εις τους αγρού, εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης. Ενή των πολιτών εκεί που πήγε, σε ένα από τους πολίτες. Δεν δένουμε και τα πράγματα. Σε ένα από τους πολίτες, όχι σε όλους, σε ένα μόνο. Του έφτανε ένας μόνο, του έφτανε. Άμα σε πιάσει σαν γαλάζια ο ένας, ο διάβολος βέβαια, ποιος άλλος είναι. Του πεις ναι, δε σε κάνει, γουρούνι σε κάνει. Εκολύθη λοιπόν σε ένα από τους πολίτες μόνο. Του έφτανε μόνο, γιατί στο Άγιο Παίσιο πήγανε πολλοί, αλλά δεν το κάνανε καλά. Εκεί ακούμε τους Αγίους να λένε, γιατί ήρθες με στρατιά ολόκληρη δεσμόρωση να πολεμήσεις, δεν βγάζουν πέρα. Λοιπόν, και έπεψαν αυτόν στους αγρούς, αυτού βόσκιν χείρους. Τον έστελε να βόσκει γουρούνια στους αγρούς, λέει. Και επεθύμη γεμίσει την κοιλία αυτού από τον κερατίον και επιθυμούσε να γεμίσει, λέει, την κοιλιά του από τα χαρούπια που άφηναν τα γουρούνια. Που άφηναν τα γουρούνια. Ο νύστον χείρι που έτρωγε τα γουρούνια. Και ουδείς εδίδου αυτό. Κανένας δεν του έδινε. Βέβαια, στον άσοδο ποιες απλά τα χέρια να δώσει. Αυτό μας κάνει δύσκολος και σήμερα να λέμε που μας ζητάνε, γιατί δεν ξέρουμε αυτό που ζητάει ποιος είναι. Λοιπόν, εις σε αυτόν δε ερθόν, είπε, όταν λέει κατάλαβε που βρίσκεται, μπήκε στον εαυτό του για τα καλά, τι έκανα εγώ εδώ, ποιος ήμουνα, πού βρίσκομαι, τι δουλειά έχω τώρα εδώ να πεινάω.
Τότε είπε, πόσοι μίσθιοι του πατρός μου περισσεύουν άρτων. Πόσοι, λέει, δουλεύουνε μισθωτοί στον πατέρα μου, με μισθό, και τρώνε άρτων. Μισθωτοί, σημασία μισθωτός, και τρώνε, λέει, άρτων. Εγώ λιμώ απόλυμε. Εγώ είμαι καταδικασμένος στην πείνα. Θα σημαίνει λιμώ απόλυμε. Είμαι καταδικασμένος να πεθάνω από την πείνα. Αναστάς πορεύσουμε στον πατέρα μου. Καιρό αυτό. Τώρα ο Ευαγγελιστής έχει θεοπνευστία επάνω του, έχει πνεύμα Άγιο και λέει Αναστάς, που σημαίνει, δεν σημαίνει ούτε χάσιμο δευτερολέπτο αυτό. Είναι σαν για αυτό που λέει ο Κύριος, πορευθέντες, μαθητεύσατε, βάλτε φτερά στα πόδια και πηγαίνετε να κηρύξετε. Και εδώ λέει Αναστάς, θα σηκώνομαι αμέσως τώρα και γίνομαι λαγός και πάω στον πατέρα μου. Θυμήθηκε τον πατέρα του. Έτσι εκεί θα πάει και η κατάσταση. Θα γυρίσουμε στον πατέρα μας κι εμείς. Γιατί ακόμα μυαλό δεν έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει, ε. Όχι, δεν έχουμε βάλει. Όχι, όχι, λέει ο Βασίλης. Όχι, λοιπόν. Ήμαρτον, θα πω στον πατέρα μου. Πάτερ, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιό σου. Ουκέτι μη άξιος πληθεί, λέει, ο σου. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι παιδί σου. Αναγνωρίζω ότι έχασα την ιότητα. Πατέρας το γέννησε, εκείνος είπε δεν σε θέλω για πατέρα, φεύγει, καταλαβαίνει ότι η ιότητα ήταν καλή και τώρα πρέπει να γυρίσει, αλλά τι μου έτρεπε να γυρίσει να του πει είμαι παιδί σου. Δεν είμαι παιδί σου, του λέει. Αλλά δέξομαι σαν ένα τον μισθίο σου, σαν ένα από αυτούς που πληρώνεις, τους δούλους που έχεις εδώ μέσα. Και Αναστάς, και αφού σηκώθηκε, ήρθε στον πατέρα του. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγνίστη. Τον είδε, λέει, από μακριά ο παπάς του. Και τον εσπλαγνίστηκε. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή τον εσπλαγνίστηκε. Η καρδιά του μπαμπά και της μαμάς φωνάζει, το παιδί μου λείπει. Δεν το περίμενε. Το παιδί μου λείπει, ρε. Το... Και σκιά το παιδί που είχε μείνει, σκιά είχε μείνει. Τα κόκαλα είχε από την πείνα, αγνώριστος ήτανε, το παιδί μου είναι. Το είδε. Έτι μακράν αυτού απέχοντος. Μακριά. Με το κέλι τον έβλεπε και τον αγόρισε. Είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και σπλαγνής και δραμών. Και αφού έτρεξε, ο πατέρας έτρεξε, επέπεσε επί το τράχυλο αυτού και κατεφύλισε αυτόν. Πέφτει εδώ, στο τράχυλο και τον φύλαγε ο πατέρας του. Είπε δε αυτό ο Υιός, πάτερ, έλειωσε, έλειωσε το παιδί όταν είδε ο πατέρα να πέφτει πάνω του, να το φυλάει, να μην ξέρετε κανένα πατέρας, ποιος ξέρει τι σκηνή ήταν αυτή, ε? Το πατέρα να εγκαλιάσει το παιδί και το φυλάει. Και ο γιος να μην έχει λιώσει άραγε. Βεβαίως έχει λιώσει. Εδώ δείχνει ότι εκεί που υπάρχει αγάπη λιώνουν όλα. Δεν μένει τίποτα όρθιο και σου λέει έχει δίκιο αυτό που με αγαπάει. Αυτό συνέβη εδώ πέρα. Είπε αυτό ο γιος, πάτερ ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιό σου. Πατέρα μου, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου. Το σχόλιο που έχει παρακάτω, δεν ξέρω να το προλάβουμε, λέει, όταν λέει ουρανό, δεν εννοεί αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτά που δεν βλέπουμε, τις αόρατες δυνάμεις. Αμάρτησα ενώπιον των αγγέλων, των Αγίων και μπροστά σου. Δηλαδή, σε όλους έγινα ρεζίλι, αμάρτησα. Και ουκέτι μη άξιος κληθεί, λέει, ο σου. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι παιδί σου από εδώ και πέρα. Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού. Εξενέκατε τη στολή την πρώτη. Βγάλε. Τι φόραγε πριν φύγει από εδώ. Να του βάλετε αυτή τη στολή. Και ενδύσατε αυτόν. Και δότε δακτύλιον. Βάλτε και δακτυλίδι στο χέρι.
η στοιχείρα αυτού και υποδήματα σπόδας. Δεν έχει ό,τι για παπούτσια που είσαι. Ξυπόλυτος ήθελε Ναπολέοντα. Δεν είχε ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια, τίποτα δεν είχε. Βάτε του ρούχα, βάτε του παπούτσια, βάτε του δαχτυλίδι. Τα χελιώσει όλα. Δεν είχε κατά τίποτα απολύτως. Αφού διήλαινε ασώτα στην περιουσία του, άσωτα. Λοιπόν, τώρα μου έρχεται να σταθώ σε κάτι που διάβασα σήμερα, εδώ. Δεν ξέρω αν το προλάβω. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Που λέμε και δεν καταλαβαίνω πώς κοκκώνουμε. Μπορεί να το προλάβω. Λοιπόν, και δότε δακτύλιον στη γύρα αυτού και υποδήματα στους πόδας. Και ενέγκατες, και αφού φέρετε τον μόσκοτο σύντευτο, το πιο σύντεμένο μοσχαράκι, το πιο σύντεμένο, θύσατε, σφάχτε το. Και φαγώντας, και αφού φάμε, εφρανθόμεν να ευχαριστηθούμε που γύρισε το παιδί. Έκανε τραπέζι δηλαδή, γιατί γύρισε ο γιος, το έκανε τραπέζι. Τραπέζι χαράς, ευφροσύνης, αγαλίασης, αυτό έκανε. Ότι ούτως ο γιος μου, αυτό το παιδί μου, νεκρό σύν και ανέζησε, ήταν πεθαμένο και αναστήθηκε. Και απολωλός και χαμένος και βρέθηκε. Και ήρξαν το και άρχισαν να εφραίνονται, εφραίνεστε. Φάγανε, ήπιανε και άρχισαν. Γύρισε τον Αντάλλο, χαρά, φεδρή ατμόσφαιρα. Όσο λείπει η προξένησε που έφυγε στον πατέρα, τόσο χαρά του έδωσε. Ήν δε ο Υιός αυτό πρεσβύτερος εν το αγρό και ως ερχόμενος ήγησε τη οικία. Ο αδερφός του είχε πάει στη δουλειά, στο αγρό και δούλευε. Όταν γύρισε, λέει, άκουσε συμφωνίες και χορών. Άκουσε τραγούδια και χορούς. Χορεύανε, Δημήτρη χορεύανε, γιατί γύρισε το παιδί, λέει. Κατάλαβες. Και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών, και αφού κάλεσε, γύρισε το παιδί, είναι τραγούδια, φωταψίες, το ένα άλλο. Φωνάζει, λέει, εδώ, τι συμβαίνει, του λέει. Ρώτησε ένα από αυτούς που βρήκε εκεί πέρα και τα απαντάει. Είπε το παιδί που συνάντησε, λοιπόν, ο αδερφός σου οίκη, γύρισε, έχει έρθει. Και έθεσε ο πατήρ στο μόσχο της αυτό. Έσφαξε το πιο καλό μοσχάρι του, λέει ο πατέρας. Τι κάνουν οι καλές γλώσσες, είδες, Δημήτρη. Έσφαξε το σέλιαξε που έσφαξε το μοσχάρι. Όχι που γύρισε. Το κατάλαβες τι γίνεται εδώ πέρα. Παίρνουν οι γλώσσες στη μέση. Να βάλουν το λαδάκι για να γλιστράει καλά μετά. Λέει τώρα εδώ. Όλα έχουν τη σημασία τους, όσο προλάβουμε να δούμε τώρα. Ότι γένοντα αυτόν έλαβε. Ευχαριστήκε που το βρήκε η γη. Οργίστη δε και ούτε θέλει εισερθήν. Αμέσως, όπως το λέμε, έσυσε τα πόδια του ο γιος. Δεν πάω μέσα. Δεν ήθελε να πάει μέσα με τίποτα. Ο ουν πατήρ αυτού, ο πατέρας αυτού που στάθηκε, που έστησε τα πόδια τα καλά, εξερθών, αφού βγήκε τον παρακαλούσε. Έλα παιδί μου μέσα, έλα παιδί μου μέσα, τι θα του έλεγε. Και μάλιστα με ποιος ξέρει τι συμπεριφορά πάντα κοινό, πώς θα αισθανόταν, πώς θα έπαλε η καρδιά του, τι χαρά θα είχε. Που δεν καταλαβαίνω όμως ο μεγάλος αδερφός, δεν χαπάρισε. Και αποκριθείς ο γιος, τον παρακαλούσε πάντα να πει μέσα και ο γιος είπε, ο μεγάλος, ο μικρός ήταν που είχε βγει, είπε. Ιδού, το σαφτα έτη δουλεύωση. Μπαμπά, τόσα χρόνια δουλειά σου έχω ρίξει το σπίτι μέσα, του λέει. Τόσα χρόνια δουλειά. Και ουδέποτε εντολή σου παρήρθον. Και ποτέ δεν σου είπα όχι.
σε ό,τι μου είπες. Ποτέ. Και δουλειά και νετάσο, του λέγε συνεχώς. Δεν είχε, μούγκα είχε, του λέγε ο πατέρας του. Και μη ουδέποτε έδωκα σε έρηφον ή να μετά το φίλο με φραφώ. Και σε μένα, δεν σε είδα ποτέ να μου δώσει ένα κατσικάκι να φάω. Εδώ εσύ τα άσπασες, έσφαξες και το βόλι το καλύτερο. Ακούς και σταμάτες εσύ. Πολύ καλύτερο. Σ' αρέσουνε. Τα ίδια έχω πάθει κι εγώ. Λοιπόν, για περίμενε. Λοιπόν, λέει δεν μου έδωσες να φάω ούτε ένα κατσικάκι με τους φίλους μου, του λέει. Μετά το φίλο μου, λέει. Και να εφρανθώ. Όπως είδα εδώ μέσα, όλοι να έχετε εφρανθεί, λέει. Λοιπόν, ότε ο Υιός σου ούτως το παιδί σου αυτό, όχι αδερφός μου, όχι αδερφός μου, το προσέχετε, λέει, ότε ο Υιός σου το παιδί σου αυτό, άλλαξαν οι όροι. Τα αδέρφια γίνονται ο ένας μακριά από τον άλλον. Ότε ο Υιός σου αυτός, ο καταφαγόν σου το βίον, αυτός που σου έφαγε όλη την περιουσία με τα πορνών, ήρθε, έθισες αυτό τον μόσμο το συνδευτό, του έσφαξες το καλύτερο μασχάρι, δεν υπάρχει καλύτερο, εδώ μέσα δεν είναι καλύτερο, το καλύτερο το έσφαξες αυτόν. Σε μένα ούτε κατσίκι, ούτε ποδάρι μας είναι, ούτε ποδάρι. Λοιπόν, ο δε είπε τέκνον, είπε στο παιδί το μεγάλο, τον αντιρρησία. Ενώ του λέει, δε σου είπα όχι σε καμία εντολή σου. Τώρα τι κάνει, λέει ναι. Λέει ναι τώρα. Δεν λέει ναι. Άρνησε. Όχι του λέει. Λέει και τώρα εδώ πέρα. Ο δε είπε, ο πατέρας του είπε λοιπόν, τέκνον σι πάντοτε μετε μου ή. Σι πάντοτε μαζί σου, μαζί μου ήσουνα, μαζί μου, κοντά ο ένας αγκαλιάς τον άλλον. Και πάντα τα αιμά και όλα ό,τι έχω εγώ, σα εστί, δικά σου είναι. Τα δικά μου είναι δικά σου. Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι, έπρεπε να εφρανθείς και να χαρείς και εσύ ότι ο αδερφός σου αυτός, ο αδερφός σου του λέει ο πατέρας, ο γιος λέει στον πατέρα του, το παιδί σου που τα έφαγε έξω, το παιδί σου, ο πατέρας λέει, ο αδερφός σου. Αλλιώς θα τα δει ο πατέρας, θα τα δει παιδιά και τα δύο, όποιο κι αν είναι. Λέγανε μια φορά σε μια μάνα, έλεγα, είχε 6 παιδιά και το πιο μικρό το αγαπούσε, έτσι μου είχαν πει περισσότερο, και την πείρασα, της έλεγα, είναι ο γιος σου αυτός ο μικρός που τον αγαπάς πιο πολύ, και μου έκανε, για κοίταξε να δεις τα δάχτυλα, ποιο έχει διαφορά, δεν είναι όλα ίσα, και μου έδειξε το χέρι. Λοιπόν, η μάνα και ο πατέρας, τα παιδιά τα βλέπουν, οι ίδια τα βλέπουν. Έτσι είναι. Λοιπόν, και λέει τώρα εδώ πέρα ότι ο αδερφός σου ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και πεθαμένος και αναστήθηκε, του λέει. Γι' αυτό και εσύ πρέπει να χαρείς μαζί μας. Και εσύ πρέπει να χαρείς μαζί μας. Αυτή είναι η γνωστή σε μας παροιμία, παραβολή του σεσωσμένου και επιστρέψαντος ασώτου. Δεν υπήρξε άσωτος διαβίου μέχρι που πέθανε, αλλά έδειξε και σημεία επιστροφής. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχολιάζει ορισμένα από αυτά που διαβάσαμε. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Κομματάκια θα διαβάσουμε μικρά, μισή ώρα το πολύ έχω στη διάθεσή μας. Λέγει το εξής. Ο άσωτος πήγε
άφησε τον πατέρα του, αφού πήρε την περιουσία του. Και αφού την έφαγε, πείνασε. Και μάλιστα λέει, κατάλαβε ότι είχε λοιμό με γιώτα, που σημαίνει λύσα πείνας, λοιμός. Και τέτοια πείνα που να τη ζεις την πείνα στο μεγαλείο της και να μην έχεις τίποτα να φας. Αυτή την πείνα είσαι ο άσοδος. Επαναλαμβάνω, λύσα πείνας. Με συνέπεια να μην υπάρχει τίποτα απολύτως για να καλύψει την ανάγκη της πείνας του. Την καταλάβαινε την πείνα. Του είχε περάσει το μεδούλι στα κόκαλα και την ένιωθε. Και κάνει σχόλιο ο Άγιος, αυτός ο Άγιος εδώ που μπροστά μου εδώ, και λέει, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που με την πολυήμερη ατροφία, απουσία τροφής, ατροφία, πολυήμερη απουσία τροφής, κατά νου έχασαν την όρεξη της τροφής. Εδώ μιλάει, υπάρχουν άνθρωποι που περνάει καιρός χωρίς να δώσουν τροφή εδώ. Γι' αυτό λέει, έχασαν και την όρεξη μαζί με την απουσία της τροφής. Γι' αυτό δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά. Αν έχεις χάσει την όρεξη, δεν σε νοιάζει αν δεν έχεις να φας. Του δίνεις τα λόγια και δεν τρώει. Αν έχεις χάσει την όρεξη. Φάε, δεν τρώει με τίποτα. Προσέξτε τι λέει. Δεν ταΐζονται κάποιοι άνθρωποι, ποιοι είναι αυτό καταλαβαίνουμε όλοι μας, εδώ με τροφή πνευματική, και λόγω της απουσίας της τροφής παθαίνουν ανορεξία. Και από εκεί και πέρα, όσο και να τους δώσεις να φάνε, αφού είναι χαμένη όρεξη, δεν το αντιλαμβάνονται. Η ζημιά δεν γίνεται αισθητή. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Άμα έχεις ανορεξία, να σου δώσουν όσα φαγητά τα καλύτερα του κόσμου, να σου δώσουν, να τα καταλαβαίνεις. Και στην πνευματική λέει ζωή, ισχύει ακριβώς αυτό. Όσο απέχει ο άνθρωπος από την πνευματική τροφή, από το Λόγο του Θεού, η ζημιά γίνεται. Ποια ζημιά? Να μην καταλαβαίνεις ότι πεινάς. Να παθαίνεις ανορεξία και άμα σου δίνουν να λες, άσε με ήσυχο. Δεν το θέλω, δεν πάει κάτω. Αυτό γίνεται. Γίνομαι κατανοητός. Ζημιά τεράστια. Και αν έχουν δάσκαλο, και αν έχουν δάσκαλο, δυσανασχετούν ακόμη και στην ακρόαση της δασκαλίας. Σε πώς θα έχετε πει εσείς, ελάτε κι εσείς εκεί που πηγαίνουμε εμείς, να ακούσετε τι λέμε, και απάντηση, τα ξέρω. Διάγοντα ζωή αμαρτωλότερη από τον άσωτο. Γιατί εκείνος, αν και με την απομάκρυση, ο άσωτος λέει, αν και απομακρύθηκε από τον πατέρα του που του έδινε τροφή, έφυγε τον πατέρα του, του πρόσφερε τροφή ο πατέρας του, έφυγε και πείνασε από εκεί, αλλά κατάλαβε ότι πεινάει και θέλει να φάει. Εδώ ένα μεγάλο ποσοστό από την ανθρωπότητα δεν τρέφεται πνευματικά, δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει ανάγκη τη πνευματική τροφή και νεκρώνεται και πεθαίνει πνευματικά. Είναι φοβερό πράγμα να μην καταλαβαίνεις. Ενώ υπάρχει πείνα και πρέπει να φας, να λες δεν πεινάω. Κάτι δεν πάει καλά. Εδώ λέει,
δύο παιδιά είχε. Ένας νεότερος και ένας μεγαλύτερος. Κοιτάξτε κάτι, γιατί βάζει το νεότερο αποστάτη και δεν βάζει το μεγαλύτερο αποστάτη. Ενώ ήταν μεγαλύτερος αποστάτης στην ουσία. Δεν γύρισα, μας λέει ότι μπήκε μέσα στο σπίτι καθόλου, το λέει, δεν το λέει το πράγμα. Λέει, απ' έξω στάθηκε και ρώτησε και δεν έπαιρνε μέσα. Άρα ουσιαστικά αποστάτης ήταν ο μεγάλος. Ενώ ο μικρός γύρισε και μπήκε μέσα στο σπίτι. Αλλά λέει νεότερος. Ακούστε να δείτε κάτι. Το σπίτι μας, το πραγματικό, το σπίτι μας το πραγματικό, είναι ο παράδεισος. Το σπίτι μας το πραγματικό είναι ο παράδεισος. Μας έφερε στον κόσμο ο Θεός, μας τοποθέτησε εδώ για να πάμε από εκεί που φύγαμε, στον παράδεισο. Κακό δεν υπήρχε όταν μας έβαλε στον παράδεισο ο Κύριος. Προσέξτε το καλά αυτό. Κακό, πουθενά αμαρτία δεν υπήρχε όταν μας έβαλε μέσα στον παράδεισο ο Κύριος, στο πραγματικό μας σπίτι, στο βασίλειό του. Αλλήμωνο στο βασίλειό του μέσα να υπάρχει κακό. Στο βασίλειο του Θεού. Εκεί μόνο το καλό βασίλευε. Αδιανόητο το κακό. Άρα ο Θεός που είναι αγαθός δημιούργησε στο βασίλειο του και βασίλευε, ο ίδιος ο αγαθός ήτανε, μόνο το αγαθό. Η πρώτη φάση είναι αυτή, μόνο. Αργότερα ο πειρασμός επινόησε το κακό. Είναι, το κακό είναι όχι πρωτογενές, δεν γεννήθηκε πρώτο. Δεν το κάνει ο Θεός. Είναι δεύτερο γενές. Γι' αυτό λέει ο νεότερος που είναι δεύτερος στη γέννα μετά από το μεγαλύτερο παιδί. Είναι αμαρτία. Ναι, η αμαρτία την δημιούργησε ο διάβολος. Είναι επενώσει του διαβόλου. Να χωνέψουμε ότι ο Θεός κακό ούχε ποίησε. Δεν έκανε κακό. Το κακό ήρθε μετά από τον αποστάτη διάβολο και τον άνθρωπο που τον άκουσε συνέχεια. Άρα λοιπόν πρώτα έκανε τον άνθρωπο χωρίς αμαρτία στον παράδεισο και μετά ήρθε η αμαρτία από το δεύτερο παιδί. Ενώ δεύτερο παιδί είναι αμαρτία που τη δημιούργησε ο Σατανάς. Ο Υιός λοιπόν μισό λεπτό να βρω από εδώ. Προσήφε λέγει ο νεότερος Υιός και είπε στον πατέρα, δώσ' μου το ανάλογο μέρος της περιουσίας. Τι μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος τώρα? Ο ποια αμυαλιά χαρακτηρίζει, δώσε μου την περιουσία που μου ανήκει, τη χαρακτηρίζει αμυαλιά, αφροσύνη ο Άγιος Γρηγόριος αυτή τη φράση. Δεν γονάτισε, δεν νικέτευσε, αλλά απλώς είπε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απαιτεί το μερίδιο και ως οφειλή από εκείνον που δίδει σε όλους κατά χάριν. Ζητάει ο μικρός περιουσία από εκείνον που χαρίζει. Τα δίνει κατά χάρη όλα. Χαρίσματα τα έχουμε όλοι. Ούτε φέραμε, ούτε ζητήσαμε. Πάρτε. Του τα ζητάει αυτά που ο πατέρας θεωρεί μόνο στο φυσικό επόμενο. Πάρε παιδί μου. Τι του ζητάς αφού στο δίνει κατά χάρη?
δώσ' μου το ανάλογο μέρος περιουσίας που μου ανήκει κατά τον νόμο. Υπάρχει και νόμος, Βασίλη, το βλέπεις. Σε εμάς τώρα, είναι η νόμιμη μοίρα στο παιδιά μας. Δεν πάνε το κάνεις απόπεδο. Και λέει ο νόμος, είσαι υποχρεωμένος να δώσεις την νόμιμη μοίρα. Νόμιμη, αυτό έκανε και ο άσωτος Υιός. Αυτό ζήτησε. Και ποιος νόμος υπάρχει και από πού προέρχεται αυτό το δίκαιο να είναι οι πατέρες οφειλέτες τα παιδιά, ρωτάει. Το αντίθετο μάλιστα συμβαίνει. Τα παιδιά οφείλουν στους πατέρες, όπως η ίδια φύση το δείχνει, αφού έλαβαν από εκείνους την ύπαρξη. Η φύση λέει, ο πατέρας σου έδωσε την ύπαρξη. Αλλά είναι αυτό δείγμα νεωτερικού φρονήματος, λέει. Το να ζητάει, η φύση λέει, ο πατέρας που σε φέρει στον κόσμο, σου χαρίζει, πάρε, είσαι παιδί μου. Αυτό διδάσκει η φύση. Το δώσε μου πατέρα αυτό που μου ανήκει δεν το διδάσκει η φύση, είναι απέτηση. Το καταλαβαίνουμε, είναι απέτηση αυτό. Ο πατέρας ξέρει τι θα κάνει, τι θα σου δώσει, ποιο θα σου δώσει και πώς θα σου δώσει. Εσύ οφείλεις να ακολουθείς τον πατέρα σου και όχι να πεις δώσε μου απαιτητικά. Μιλάμε για απέτηση εδώ, το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Η φύση λέει το ανάποδο και εσύ το παιδί λες όχι, δώσε μου τα. Όπως και να έχει, ο νόμος το διδάσκει, διδάσκει και από τη φύση. Διάβασε τη φύση και θα σε μάθει. Το ένα λοιπόν είναι ότι το νεότερο παιδί και όχι το μεγαλύτερο από τα δύο ζήτησε, γιατί η αμαρτία είναι μεταγενέστερη στη δημιουργία του Θεού που παρουσιάστηκε. Πρώτα το καλό γεννήθηκε από τον Θεό και το κακό γεννήθηκε από τον διάβολο εκ των υστέρων. Δεν έχει κανένα ερώτημα. Δηλαδή ο μεγάλος Θεός ήταν καλός. Ε, μα εγώ το τόνισα, δεν είναι καλός. Δεν είπα είναι καλός, αφού δεν μπήκε μέσα. Δεν μπήκε μέσα σπίτι, ο μεγαλογιός καθόλου. Θα μας το έλεγε, μπήκε μέσα άμα ήταν, θα λέει ο Κύριος. Και για να δώσω μια απάντηση καταφατικά στα ίσια, το μεγάλο παιδί είναι Εβραίοι. Που ήρθε ο Θεός στη γη, κάλεσε και δεν μπήκαν καθόλου στο σπίτι του Κυρίου μέσα, το σταύρωσαν. Το κατανόησες. Ναι. Ενώ τα ιδωλατρικά έθνη δέχτηκαν την πρόσκληση, τα νεότερα παιδιά. Μπήκε στο... Εμείς, ο λαός μας πίστευε στους 12 θεούς του Ολύμπου. Αυτά τα νεότερα παιδιά, τα αμαρτωλά. Οι Εβραίοι ήταν τα πρώτα παιδιά καλεσμένα και είπαν «Στοπ, δεν σε δεχόμαστε, σε σταυρώνουμε». Και κάθε ένας που λέει «Δεν σε δέχομαι Κύριε» ακολουθεί αυτή την πορεία των Εβραίων. Για να γινόμαστε κατανοητότατοι έτσι. Να πάμε και κάπου αλλού, λέει ότι και με του πολλάς ημέρας, λέει, αφού ο πατέρας λέει του έδωσε την περιουσία τη μισή, γράφει ο Ευαγγελιστής, και με του πολλάς ημέρας, αφού την πήρε, τη μάζεψε ο γιος μετά από λίγες μέρες, όχι αμέσως, δεν την πήρε, τάκ, την έβαλε τσέπη και έφυγε αμέσως, άφησε να περάσουν, λέει, λίγες μέρες και μετά έφυγε. Για να δούμε γιατί το διδάσκει αυτό ο Κύριος και λέει μετά από λίγες μέρες. Αφού τα πήρε που τα πήρε. Γιατί κάτσε λίγες μέρες. Δεν πρέπει να φύγει αμέσως. Να γίνει λαγός, να μην το δει κανείς όπως έφυγε. Έτσι δεν πρέπει να κάνει. Λοιπόν, να το δούμε. Πώς δεν μετανάστευσε αμέσως ο άσωτος Υιός, αλλά έπειτα όχι από πολλές ημέρες, άρα από λίγες μέρες έφυγε. Ο διάβολος, να προσέξουμε, μας λέει να κάνουμε κάτι. Ο διάβολος μας λέει να κάνουμε κάτι. Δεν υποβάλλει ταυτοχρόνως και την ιδιορυθμία και την αμαρτία. Δηλαδή δεν σου φυτεύει αμέσως
τον κακό λογισμό ταυτόχρονα με την αμαρτία, σε αφήνει ένα μικρό διάστημα από τη σκέψη στην πράξη. Το καταλάβατε? Για να σε φέρει καλά βόλτα. Σε αφήνει ένα μικρό διάστημα. Άμα στη φέρα μας μπορεί να πας και τίποτα και να πεις όχι, δεν το κάνω. Είναι έξυπνος αυτός. Αφήνει ένα μικρό διάστημα. Σου λέει κάντο αυτό και σε αφήνει λίγο. Να οριμάσει, λέει. Ναι, ναι, να δούμε παρακάτω τι λέει. Ναι, λέει. Αλλά με πανουργία υποκλέπτει βαθμιαίως τη διάθεση. Το διάστημα που σου βάζει τη σκέψη μέχρι να κάνεις το έργο, σου κλέβει, λέει, με πονηρία τη διάθεση, το χρονικό διάστημα εκείνο, το λίγες μέρες που λέει εδώ πέρα. Αυτό το χρόνο αρχίζει να σε κλέβει, χωρίς να το καταλάβεις. Λέγοντάς μας ψιθυριστά. Μας μιλάει, λέει, εδώ, ψιθυριστά ο διάβολος. Και εσύ ζώντας μόνος σου, χωρίς να παρακολουθείς την εκκλησία του Θεού, ούτε να προσέχεις το διδάσκαλο της εκκλησίας, μπορείς να αντιληφθείς το καθήκον και μόνος σου και να μην απομακρύνεσαι από το αγαθό. Προσέξτε, μόνος σου, στην υπόλοιπη διορδημία σου λέει, α, με σταματάει ένα μαθήσμα απ' έξω το πρωί, με ένα φίλο του από την Λέσβο, Μυτιλίνη. Και μου το σύστησε και λοιπά. Και μόνος του, αυτός από τη Λέσβο μου λέει, εδώ ο φίλος μου μου λέει, ότι εγώ είμαι, τα έχω καλά και με την εκκλησία, πάω προσκυνάω, λέει, στον Άγιο, στη Λέσβο, πηγαίνω, περπατάω ώρες και λοιπά, δεν πάω και λίγο στην εκκλησία, μου λέει. Αυτή είναι η πονηρία του διαβόλου, δεν πάω και λίγο στην εκκλησία. Αλλά δεν πάει να πιστεύω όμως, μου λέει. Τώρα δεν μπορούσα να του θίξω κατευθείαν το εγωισμό του. Του λέω, καλά, και τι κακό θα κάνουμε αν κάνουμε και το ένα και το άλλο. Και να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι στην εκκλησία όταν περνάμε από μια εκκλησία, γιατί μου το είπε και αυτό. Αλλά, κοιτά, μπορούμε να πάμε στην εκκλησία. Ναι, μου λέει, έχετε δίκιο, μου λέει. Δηλαδή, θέλω να πω, τεγανάσματα του πονηρού είναι αυτά. Να σε βγάλει την εκκλησία από μέσα. Και βλέπετε, όταν μιλάει ο κήρυκας, μερικοί του κάνουν γυάλα και φεύγουνε. Γιατί εκεί παθαίνει τράκο ο διάβολος. Μπορεί να ακουστεί κάτι και να φωτιστεί. Και το φοβάται αυτό ο διάβολος, τον τραβάει έξω την εκκλησία. Θέλω να πάω κάπου να, και αυτά, και να κλείσω το θέμα. Δεν μας πρέπει, έχω, εντάξει. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ. Πήγε, λέει, ο άσωτος σε μία πόλη μακριά από τον πατέρα του. Και κόλλησε σε ένα από τους πολίτες της πόλης εκείνης. Σε ένα από τους πολίτες. Ποιοι δε είναι οι πολίτες και οι πολιτάρχες της χώρας που είναι μακριά από το Θεό? Γιατί ο πατέρας εδώ είναι ο Θεός που τον άφησε ο άσωτος Υιός και πήγε. Φυσικά οι δαίμονες. Από ποιους ο Υιός του ουρανίου πατρός? Ο Υιός του ουρανίου πατέρα, εμείς δηλαδή, έφυγε και κατέστη, έγινε, λέει, στη συνέχεια αυτός που έφυγε από την αγκαλιά του πατέρα του, έγινε πορνοβοσκός. Και γράφει ο Άγιος εδώ, σημαίνει αρχιτελώνης, αρχιλιστής, στασιάρχης και όλα τα άρχης, όλα τα κακά δηλαδή. Όταν φύγεις από τον Θεό, τα κάνεις όλα. Χωρίς Θεό όλα γίνονται, όλα επιτρέπονται. Γιατί ο χειρόδης βίος, γιατί ο βίος που μοιάζει με το βίο του γουρουνιού, τη ζωή του γουρουνιού, λόγω της άκρας ακαθαρσίας, του γουρουνιού ζει μέσα στην περιβολική ακαθαρσία, υπονοεί, ο γουρουνίσιος βίος, υπονοεί κάθε πάθος, κάθε ατιμία, κάθε βρωμιά. Γι' αυτό βάζει ο Κύριος στα γουρούνια. Χείροι είναι όσοι κυλίονται στο βόρβορο των παθών. Γουρούνια είναι.
όταν εκείνος έγινε προϊστάμενος τούτων, ο Υιός δηλαδή, έγινε προϊστάμενος και στα γουρούνια, ως πρώτος από όλους στην ειδηπάθεια, δεν μπορούσε να χορτάσει, λέει. Και εκεί που πήγε δεν μπορούσε να χορτάσει. Μου κάνει εντύπωση το εξής. Το διάβασα και το πρόσεξα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να δούμε τι ζημιά παθαίνουμε μέσα σε επιθυμίες αμαρτωλές. Μας προσφέρουν ένα φαγητό. Το πιο όμορφο του κόσμου. Αρχίζουμε και τρώμε. Και τρώμε με πολλή όρεξη και μάλιστα αισθανόμαστε άκρα ικανοποίηση. Συνεχίζουμε να τρώμε. Να φάω και ακόμη λίγο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τρώω ακόμη λίγο. Να φάω και ακόμη λίγο να το απολαύσω. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που αισθανόμαστε να μας βγει το φαγητό απ' έξω. Από τη λέξη εμετό. Αυτό το φαγητό, το τόσο όμορφο, πριν αρχίσουμε, στη συνέχεια του, όταν λέμε φτάνω στο κόρο, χόρτασα, μας αλλάζει τη διάθεση μετά. Το ίδιο το φαγητό μας αλλάζει τη διάθεση. Το ίδιο κάνει και η αμαρτία. Η επιθυμία δηλαδή του ανθρώπου τον οδηγεί στην αμαρτία. Μια αμαρτία, άλλη αμαρτία, του αλλάζει μετά διαθέσεις του ανθρώπου. Του αλλάζει εντελώς το ρολόι της ζωής. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω τώρα. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος ποτέ την επιθυμία του. Και του αλλάζει, πέστε, το ζύγι, δηλαδή την ισορροπία εκείνη που λες, είναι ωραίο το φαγητό και όντως είναι ωραίο το φαγητό, αλλά επειδή η επιθυμία είναι ακόρεστη, δεν χορταίνει η επιθυμία. Το σώμα χορταίνει. Στη συνέχεια όμως ο άνθρωπος νιώθει, δεν μου πάει κάτω, δεν μπορώ, μπορεί και με το. Αλλάζουν οι διαθέσεις. Τρως την αμαρτία όσο δεν παίρνει, σου αλλάζει μετά τις διαθέσεις τις πνευματικές. Και δεν έχεις το κριτήριο στο κακό που κάνεις. Χάνεται πια το κριτήριο. Όλα τα μπορείς, όλα τα κάνεις, όλα είναι ανοιχτά σε σένα. Και σε επομένως και δεν αμαρτάνεις. Αυτό έπαθε ο άσωτος. Λοιπόν, προχωράω λίγο. Και να κλείσω. Και να κλείσω. Μια παράγραφο είναι ακόμη. Άμα αφήσουμε, λέει, την επιθυμία που έχει το σώμα να μας κυβερνήσει, δεν θα ικανοποιηθεί ποτέ. Είναι ακόρεστη η επιθυμία του ανθρώπου. Δηλαδή δεν χορταίνει. Οι αρχαίοι λέγανε ο οφθαλμός του ανθρώπου, το μάτι του ανθρώπου, ου πληστήσεται, δεν χορταίνει το μάτι να βλέπει του οράν. Είναι δηλαδή, πες το αλλιώς, αχόρταγο. Για να μας δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι το μάτι είναι αχόρταγο που βλέπει και δεν χορταίνει, ότι δεν είναι το μάτι, είναι η επιθυμία του ανθρώπου. Δεν χορταίνει η επιθυμία του ανθρώπου με τίποτα. Και προσέξτε το παρακάτω. Ο χρυσός, το χρυσάφι, επειδή στις ημέρες μας ζούμε αυτά τα πράγματα, ή ο άργυρος ή το ασίμι, όταν πέσουν στα χέρια του φιλόχρυσου, εκείνου που αγαπάει το χρυσό, ή του φιλάργυρου που αγαπάει το ασίμι, να το ξαναπώ μια φορά, το χρυσάφι και το ασίμι, άμα πέσουν στα χέρια ανθρώπων
που αγαπάνε το ασύμ, το ασύμ και το χρυσάφι, τι κάνουνε, προσέξτε το, τι κάνουνε, τι κάνει αυτό το πράγμα όταν πιάνει ο άνθρωπος χρυσό, χρυσό, ασύμ, ασύμ, ακούστε το, αυξάνει τη στέρηση, το καταλαβαίνετε το πράγμα, δηλαδή από τη στιγμή που θα πιάσει να πολλαπλασιάσει τα εφεκά του, θα νιώθει ότι είναι φτωχός από χρυσό. Του πολλαπλασιάζει τη στέρηση. Ναι, λέει δεν έχω. Του ζητάς μια δεκάρα και ξέρεις ότι πλέει στο χρυσάφι, δεν έχω. Δεν το φτάνω. Ε? Ναι, φτάνω. Αυτό είναι το θέμα. Είναι στερημένος ο άνθρωπος. Είναι στερημένος. Και προχωρώ. Και έχω σημειώσει και κάτι παρακάτω που είναι τόσο όμορφο. Και όσο περισσότερο εισρεύσει χρυσός ή ασύμι, τόσο μεγαλύτερη επιθυμία προκαλεί. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μόλις θα αρκέσει σε ένα πλεονέκτη, μόλις θα αρκέσει και σταμάτη σε ένα πλεονέκτη και σε ένα άνθρωπο της εξουσίας, μόλις θα αρκέσει όλος ο κόσμος. Δεν του φτάνει όλος ο κόσμος. Και λίγο παρακάτω. Ίσως ούτε αυτός ο κόσμος. Δεν του φτάνει, λέει, του πλεονέκτη και του φιλόχρυσου. Και η γη. Αλλά ούτε και αυτός ο κόσμος, αλλά δεν πάμε και παραπέρα, όπως είπε και ο κ. Σταμάτης. Επειδή λοιπόν αυτοί μεν είναι πολλοί, προσέξτε το αυτό, αυτοί λέει που αγαπάνε το χρυσάφι και το ασύμι είναι πολλοί, ο κόσμος όμως είναι ένας. Το προσέχετε, ένα ρόλο συλλογισμό που κάνει. Λέει αυτοί που τα αγαπάνε είναι πάρα πολλοί το χρυσάφι και το ασύμι, αλλά ο κόσμος είναι μόνο ένας. Ιδού η πόλεμη. Ιδού η πόλεμη. Ιδού η πόλεμη. Γιατί γίνονται πόλεμοι. Δεν φτάνει ο κόσμος, δεν φτάνει αυτό που έχουμε. Προχωράμε. Ο κόσμος είναι ένας. Πώς τότε θα μπορέσει κανείς από αυτούς να έβρει κόρο στην επιθυμία του. Πώς θα μπορέσει να έβρει την επιθυμία, αφού είναι πολύ και δεν φτάνει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο αποστάτης, έτσι λοιπόν και εκείνος ο αποστάτης, όποιος και αν είναι από το Θεό αποστάτης, όποιος και αν είναι άσωτος, δεν μπορούσε να χορταστεί, δεν μπορούσε να γεμίσει τη γυλιά του άνθρωπος. Διότι άλλωστε λέγει, δεν του πρόσφερε κανείς τον κόρο, λέει. Λέει, ούκι δυνατό χορταστήνε, λέει το Ευαγγέλιο, λέει. Δεν μπορούσε να χορτάσει ο Κύριος μας, τι ώρα που τα κεβάλει μέσα, όσο και να του δώσεις του πλεονέκτη, του φυλάργυρου, του φαγά, δεν θα του φτάσει. Δεν είναι να το χορτάσει. Διότι άλλωστε, ναι, το πω, ποιος θα του τον πρόσφερε, ο Θεός απουσίαζε, λέει. Είχε βγάλει το Θεό από τη μέση. Με του οποίου και τη θέα μόνο προκαλείται αβάρετος κόρος. Να το εξηγήσω, λέει. Λέει, του απουσίαζε ο Θεός, λέει. Τα άλλα, όσα και να του δώσεις, δεν χορταίνει. Πώς και να του δώσεις. Του φιλάριου και κάθε ενός ανθρώπου που έχει ένα σωρά δυναμίες και λατώματα. Δεν χορταίνει. Ούτε δώσεις. Και λέει τώρα εδώ, πώς είναι δυνατόν να αισθανθεί κόρο, χορτασιά, αφού απουσίαζε ο Θεός, με του οποίου και τη θέα, λέει, με τη θέα του Θεού μόνο, όχι να περάσει μέσα, χορταίνει ο άνθρωπος. Πώς λέει ο Δαβίδ, θυμάσαι, λέει, Κύριε, χορταστήνε, εντοφθήνε με τη δόξα σου. Θα χορτάσω μόνο που θα δω τη δική σου δόξα. Μόνο που θα δω αυτό, εσένα, τη δόξα σου,
τότε θα χορτάσω. Λείπει αυτό από τη μέση που είναι η μοναδική επιθυμία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να αισθάνεται γεμάτος. Άμα λείπει αυτό, είναι άδειος και δεν γεμίζει με τίποτα ο άνθρωπος. Με κατά τίποτα απολύτως. Γι' αυτό και ο άσωτος ζούσε χωρίς Θεό και ζητούσε να χορτάσει τις επιθυμίες του. Δεν χόρτενε και λέει κάσε μου με τον Θεό. Εκεί είναι ο κορεσμός, εκεί είναι ευτυχία. Εκεί θα γίνω πάλι το παιδί του Θεού. Ο διάβολος δεν θέλει να προσφέρει κόρο στις επιθυμίες και μάλιστα σε σκρές επιθυμίες. Ο διάβολος, το τονίζω, δεν θέλει να προσφέρει κόρο. Σου υπόσχεται, του υποσχέθηκε, άντε, θα ζήσεις από εκεί. Μακριά από τον πατέρα, πιο καλά, θα έχεις να φας, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο. Αλλά έλα που του τα πήρε, γιατί δεν του αρέσει να έχουμε να φάμε πνευματικά, του τα πήρε άλλο ο διάβολος και λέει τώρα εδώ, επειδή εκφύσεως, φυσικά από το γεννησιμιό του, ο κόρος στα τρεπτά πράγματα, ο κόρος, η χορτασιά, στα τρεπτά πράγματα είναι φαγητά, ρούχα, λεπτά. Ο κόρος σε αυτά τα πράγματα που είναι τρεπτά, που αλλάζει το σκηνικό, μπορεί να γίνει φτωχός αύριο, ναι, προκαλεί μεταβολή σχέσεως προς αυτά, λέει. Η ίδια κορδασιά σου του πάρει τις σχέσεις. Σήμερα αισθάνεσαι επιθυμία, αύριο θα του πάρει αυτά τα πράγματα. Δεν σε αφήνει να έχεις ένα βάδι, σου αλλάζει και περπατησιά πνευματική εσωτερική. Τη σχέση που έχεις προς αυτό, τη φυσική σχέση την αλλάζει. Και επομένως, λογικά, αφού μακριά από το Θεό χορτασμό δεν είχε, λογικά δεν του έδινε κανείς να φάει. Δεν έχεις Θεό, δεν χορταίνεις. Γι' αυτό λέει, δεν του έδινε κανείς να φάει. Αυτό σημαίνει μες στην παραβολή αυτό το πράγμα. Ακούστε, για να κλείσω, γιατί έχει κι άλλα ο Άγιος εδώ πέρα, πολύ σημαντικά, το θέμα μας είναι χωρίς Θεό πείνα, χωρίς Θεό πείνα, χωρίς Θεό πείνα, αποτέλεσμα το βλέπω και εμείς εδώ σήμερα, ένα μέρος, ένα κομμάτι του λαού πεινάει. Περνούσε ένα παλικαράκι στην πόρτα μου τώρα το απόγευμα, ρε παλικάρι, του λέω, τι καροτσάκι έχεις, μωράκι έχεις? Όχι, μου λέει, και έκλαιγε, είμαι άνεργος, πήγα στην εκκλησία και μου δώσανε κάτι τρόφιμα, μου λέει, για να ζήσω, μου λέει. Έκλαιγε το παιδάκι. Αποτέλεσμα της απουσίας του Θεού μέσα από τον κόσμο τον ελλαδικό. Απουσία, όχι παντελής, από ένα μεγάλο μέρος, κομμάτι του ελληνικού λαού που θέλει να στήσει την ευτυχία του εκεί που δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν στείνεται ευτυχία. Δυστυχία στείνεται και μόνο. Αλλά θα δώσει ο καλός Θεός όταν θα έχουμε βάλει το μυαλό μας πάλι να αναστηθεί η Ελλάδα, να συμβεί αυτό που λέει από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Από εκεί θα αναστηθεί η Αγία Ελλάδα μας. Και όχι από αυτούς που κηρύσουν την αθεία και λένε ψέματα ότι είναι άθεοι. Όχι. Και μόνο που το λένε ότι είναι άθεοι, δέχονται ότι υπάρχει Θεός. Σε τι δεν πιστεύεις, αυτό που δέχεσαι? Ποιο πολεμάς δηλαδή? Παραλαμβάνω, ο άσωτος της παραβολής είναι ο σεσωσμένος άσωτος. Είναι άλλοι που δεν είναι σεσωσμένοι άσωτοι και πιστεύουν ότι είναι εντάξει τη ζωή τους. Εμείς θα παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας φωτίσει το νου, να είμαστε, γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας ελαττώματα και αδυναμίες και μάλιστα μεγάλες. Κρίνω από τον εαυτό μου δηλαδή, το λέω έτσι, να μην με πάρετε και μου πείτε, γιατί δεν μας τα λες και εμάς, επειδή βλέπω τον εαυτό μου έτσι εγώ. Καλό είναι να πούμε, έχει βγει ένα προσευχητάρι, πες το, ψαλτήρι,
και γράφει ψαλτήρι προσευχητικό από τον Παπα Γρηγόρη, που είχε το κελάκι του δίπλα στον Πατέρα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο. Και έχει το Αγίου Παΐσιο και τίτλους το ψαλτήρι αυτό, και από κάτω από κάθε κάθεσμα έχει και τροπάρια τόσο κατανοητικά που σου δίνει να καταλάβεις ότι όντως είσαι αμαρτωλός. Και δεν πάει, άντε είμαι εντάξει. Είναι πολύ καλό προσευχητάρι, μην το κάνω τώρα ο νεκτάριος. Πάρε τον παπά μου, λέει. Και μου το έφερε και το διαβάζω κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δίνει ζωή, ζωντανεύει τον άνθρωπο. Τον σηκώνει από τον πεθαμό που έχει. Τον άνθρωπο, πνευματικό πεθαμό. Έχω την ευχή σας. Την άλλη Δευτέρα, 6:30 πάλι. Και να είμαστε πάλι 15 όπως είμαστε τώρα. Γιατί όχι 20, πες τον έλατε. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτε ημών, ο αιτής ουρανής, ελεύθερη το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θεσμά σου, ως το πραγμα επιτυχείς, τον άρτον ημών των αγκυρούσιων, δώσε εμείς σήμερα και άφεσε μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση ημάς πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Διευχών και των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησο και σώσο ημάς. Αμήν. 6:30 ώρα, ε! Το φώναξα, 6:30 ώρα. Ναι. Μα το μάθω. Το μάθω. Έχω κύριε, ναι. Για να φύγεις, φύγε. Αγόρι μου, γεια σου. Γεια σου. Καλό. Γεια σου.